τη χρηματοδότηση έργων για την αναβάθμιση του Βόλου και την ενίσχυση υποδομών με τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα όπως το ΚΕΘΕΑ Πιλότος εξασφάλισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι η τέταρτη δομή που χρηματοδοτούμε για το ΚΕΘΕΑ Πιλότος εδώ στο Βόλο, γιατί είχε προηγηθεί η πρόληψη, η κινητή μονάδα πρόληψη που θα γυρίζει όλη τη Θεσσαλία του ΚΕΘΕΑ. Έχει προηγηθεί το πολυδύναμο κέντρο και η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ στη Λάρισα, της απεξάρτησης και της επανένταξης που θα χρησιμοποιεί για όλη τη Θεσσαλία τώρα. Εδώ στο Βόλο η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ Πιλότος. Άλλο ένα πρόγραμμα 200 και πλέον χιλιάδων ευρώ που βρίσκει ο κόσμος δουλειά, εξειδικευμένοι επιστήμονες που και αυτοί χρειάζονται. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε και ένα δίκτυ ασφάλειας, ένα δίκτυ σιγουριάς, ένα δίκτυ αξιοπιστίας και ένα δίκτυ ότι νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε, δεν το αφήνουμε στην τύχη, γιατί η εξάρτηση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανισότητας στην κοινωνία και βγάζει την κοινωνία από τη φυσική ισορροπία. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ανακοίνωσε επίσης τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Πανεπιστημίου καθώς και της περιοχής των Παλαιών. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δώσει την έγκριση δημοπράτης δύο ωραίων έργων εδώ στο Βόλο, δύο της πλατείας στη Πανεπιστημίου που χρόνια τώρα θέλουν να το κάνουν και το κάνουμε εμείς και η Δημοτική Αρχή. Εγώ και ο Δήμαρχος συμφωνήσαμε στα πλαίσια μιας βιώσιμης αστικής ανάπλησης που εμείς σχεδιάσαμε ως περιφέρεια. Εμείς διεκδικήσαμε από το 2014, το βάλαμε γιατί το βάλαμε, γιατί πιστεύαμε μέσα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, γιατί πιστεύαμε ότι χρειάζεται επενδύσεις η περιοχή. Επενδύσεις δεν γινόταν λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος. Άρα, τι έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε να βρούμε κάτι καινούριο, κάτι έξυπνο. Και ποιο ήταν, η αναμόρφωση των πόλεών μας. Οι πόλεις μας είναι παλιές, χρειάζονται να γίνουν πιο φιλικές, χρειάζονται να γίνουν πιο σωστές, πιο όμορφες, πιο λειτουργικές. Αυτή και η αναβάθμιση στα παλιά, τα παδιά έχουν ανεβεί τουριστικά, έχουν ανεβεί πλέον ως περιοχή, αλλά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Γι' αυτό και δίνουμε άλλα 600.000 ευρώ, προδημοπρατούνται για την αναβάθμιση της περιοχής των Παλιών.